Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξίωσε, αδερφοί, άλλη μια φορά να έρθουμε στον οίκο Του, να ακούσουμε το Λόγο Του, να δούμε τα αδέρφια μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όπου δύο ή τρεις λέει μαζεμένοι ο Κύριος στο όνομά Μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Ευχαριστούμε για τον αδερφό μας τον Μάικλ, τον γνωρίσαμε αυτές τις ημέρες, αδερφοί. Είναι αυτό το πνευματικό δίχτυ, αδερφοί, που επιτρέπει το Πνεύμα το Άγιο και στείνεται αυτές τις έσχατες ημέρες. Και μπορεί, αδερφέ μου, αδερφή μου, μπορεί να μην βλέπεις πολύ σημαντικό το έργο του Θεού. Το ευαγγελιστικό έργο που γίνεται, αδερφοί, έξω στις πλατείες, στις οδούς, μπορεί να μην το έχεις εκτιμήσει πολύ καλά, να μην το έχεις καταλάβει, αλλά αυτό είναι το έργο του Θεού, αδερφοί. Ο αδερφός μας ο Μάικλ εκεί τον έφερε ο Κύριος σε συνάντηση με τον αδερφό μας εκεί τον Μάριο. Μιλάγαμε το Λόγο του Θεού και είστε ο Μαρούση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν ξέρεις, αδερφέ, τι θα σου φέρει συνάντηση ο Κύριος. Είναι τα ραντεβού του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, και δεν ξέρουμε το τι θα βγει από την κάθε συνάντηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο όλες αυτές τις μέρες σε πολλές εκκλησίες μιλάει ότι βγαίστε έξω να μιλήσετε για το όνομά Μου. Βγαίνετε να πείτε στους ανθρώπους, μα δεν μπορεί ο Κύριος να στείλει αγγέλους να μιλήσουν για το όνομά Του. Εσένα και μένα θέλει ο Κύριος, αδερφέ. Εσύ έχεις την εμπειρία, εσύ και εγώ που έζησες μέσα από την αμαρτία και ο Κύριος σε κάλεσε, σε έβγαλε, σου δείξε την αλήθεια, σε έφερε στο θαυμαστό φως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα δεν είμαι δυνατός να πάει άλλος. Δεν είμαι πρεσβύτερος, δεν είμαι προφήτης, δεν έχω ειδικά χαρίσματα από το Θεό. Πήγαινε, αδερφέ μου, στο έργο του Θεού και θα σε δυναμώσει ο Θεός. Και αδύναμος να είσαι, ο Θεός δεν θα σε αφήσει, θα σε δυναμώσει, γιατί ξέρει ότι θα βγεις έξω στη μάχη, αδερφή. Και η πάλι ημών, λέει, δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά εναντίον πονηρών πνευμάτων. Αλλά μη φοβηθείς, αδερφέ μου, θα έρθει ο Θεός και θα σε θωρακίσει. Και βλέπουμε ωραία παραδείγματα μέσα από τη γραφή. Βλέπουμε αυτό το μικρό, το παιδί, το βοσκό, το Δαβίδ, που δεν ήταν έμπειρος στον πόλεμο, αλλά είχε ωραίες εμπειρίες με το Θεό. Ήξερε σε ποιον Θεό πιστεύει. Και αν έχεις καταλάβει, αδερφέ μου, σε ποιο Θεό πιστεύεις, αν έχεις καταλάβει το τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή σου, άρπαξε αυτή την ευκαιρία. Βγες να μιλήσεις στους ανθρώπους, όπου σου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσεις για τον Χριστό. Έχει ωραία ραντεβού ο Κύριος, αδερφοί, όπου και να βρισκόμαστε, στη δουλειά μας, στη συγγένειά μας, οπουδήποτε είμαστε. Άμα σπείρεις, αδερφέ μου, θα δεις ότι κάποια μέρα θα θερήσεις ευλογημένο καρπό, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, αγαπητά αδέρφια. Στη σελίδα 971 θα διαβάσω από το γιώτα κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων. Σελίδα 971, γιώτα κεφάλαιο, το 10 κεφάλαιο, από τις Πράξεις των Αποστόλων, ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. «Ήτο δε της άνθρωπος εν Κεσαρία, ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος το Θεό, μεταπαντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμε ελεημοσύνας εις το λαό πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διαοράματος περί την ενάτη ώρα της ημέρας, άγγελο του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, Κορνήλιε, ο δε ατενήσας εις αυτόν και έφοβος γενόμενος, είπε τι είναι Κύριε, και είπε προς αυτόν, επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου, ανέβησον εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού, και τώρα πέμψον σιώπη ανθρώπους, και προσκάλεσε το Σίμωνα, ώστις ονομάζεται, επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρατηνή Σίμωνη βρυσοδεύση, εχόντι οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλησε η λαλήση τι πρέπει να κάμνεις. Καθώς δε αναχώρησε ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιο, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού, και διηγήθη προς αυτούς τα πάντα, απέστειλε αυτούς η σιώπη.
Τη δε επαύριον νο εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον εις την πόλη, ανέβη δε ο Πέτρος εις το δώμα για να προσευχηθεί περί την έκτη ώρα. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, νο δε ετοίμαζον επήλθε επ' αυτόν έκστασης και θεώρη τον ουρανό ανανεγωμένο και κατεβαίνον επ' αυτόν σκεύος δι, ο συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήτο δεδεμένο από των τεσσάρων άκρων και κατεβιβάζεται επί τη γη, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γένετο Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλο ή ακάθαρτο. Και πάλι εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις και πάλι ανελήφθη το σκεύος εις τον ουρανό. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν, τι εσήμενε το όραμα το οποίο είδε, ιδού οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικία του Σίμωνος, έφθασαν εις την πύλη. Και φωνάξαντας, ερώτων αν ο Σίμων ο επανομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται ευντάφθα. Και ενώ ο Πέτρος διελογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι, σηκωθείς λοιπόν κατάβηθη και είπαγε με ταυτόν, μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζδε ο Πέτρος προς τους ανθρώπους τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπε, ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε, τι η αιτία δια την οποία ήλθετε. Ο δε είπε, Κορνήλιος ο εκατόνταρχος ανήρ δίκαιος και φοβούμενος το Θεό και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει εις τον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρά σου. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω εφιλοξένησε. Τη δε επαύριο εξήλθε ο Πέτρος με ταυτόν και την έστ των αδερφών των από της Ιώπης υπήγον με ταυτόν και την επαύριο εισήλθον στην Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος περιέμενε αυτούς, συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθε ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος η συνάντηση αυτού, έπεσε εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθητη κι εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με ταυτού, εισήλθε και ευρίσκει συνηγμένους πολλούς. Και είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωποι Ιουδαίο να συναναστρέφετε ή να πλησιάζει εις αλόφυλλο. Ο Θεός όμως έδειξε σε μέ να μη λέγω μηδέν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Όθεν και προσεκληθείς ήλθον χωρίς αντιλογίας. Ερωτώ λοιπόν γιατί λόγο με προσκαλέσατε». Και ο Κορνήλιος είπε, «Από τεσσάρων ημερών ήμουν νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την ενάτη ώρα προσευχόμενε το οίκο μου και ειδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά. Και λέγει Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου και η ελεημοσύνη σου εμνημονεύτησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον λοιπόν η Σιώπη και προσκάλεσε το Σίμωνα, ως της επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος του Βυσοδέψου πλησίων της θαλάσσης. Ως της ελθόν θέλησε λαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεψα προς σε και εσύ έκαμες καλά ότι ήρθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσομε πάντα όσα προσετάχθησαν εις σε υπό του Θεού». Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα, είπε, «Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη, ως της φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Τον λόγο τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων, το λόγο τούτος εις εξεύρετε, ως της εκηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία, αρχίσας από της Γαλιλαίας, μετά το βάφτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ, με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ως της διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστοβωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτη μέρα και έκαμε αυτό να εμφανιστεί. Ουχή εις πάντα το λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού εις ημάς, ήτινε συνεφάγομαι και συνεπείομαι μετ' αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών.
και παρήγγειλες ημάς να κηρύξομε προς το λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες η προφήτη μαρτυρούσε ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πάσο πιστεύων εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας το λόγο. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, ώστε ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύναται τις να εμποδίσει το είδωρ, ώστε να βαφτιστώσει ούτι ήτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εμείς. Και προσέταξε αυτούς να βαφτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρακάλεσαν αυτόν να διαμείνει ημέρα στενάς, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αδερφοί, για αυτό το ωραίο βιβλίο της πράξης των Αποστόλων, της ζωής των Αποστόλων, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Και βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού, παρόλο που δεν έχουν γεγραμμένα, αδερφοί, αυτά που έχουμε γεγραμμένα εμείς σήμερα, και ευχαριστούμε τον Κύριο και έχουμε ωραία κατεύθυνση, έχουμε ωραία οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομο μάχαιρα. Έχουμε το Λόγο του Θεού μέσα που μας κατευθύνει, ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζουμε τις ωραίες ενέργειες του Θεού, βλέπουμε τα ωραία παραδείγματα. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού στο ξεκίνημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν γνωρίζουν τα πάντα, όπως και εμείς και σήμερα, αδερφοί, παρόλο που έχουν περάσει τόσοι αιώνες, δεν γνωρίζουμε τα πάντα, γιατί αυτά που δεν γνωρίζουμε είναι περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε. Και βλέπουμε τον Απόστολο τώρα του Θεού, τον Απόστολο Πέτρο, ένας άνθρωπος ευλογημένος με ειδικά χαρίσματα, διακονίες από το Θεό. Ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού να παίρνει οδηγία από το Θεό, αδερφοί. Και αυτό που δεν ξέρει, ενώ προσεύχεται, έχει ωραία επικοινωνία με το Θεό, αυτό που δεν ξέρει, αυτό που δεν έχει καταλάβει, αυτό που δεν έχει διδαχτεί από τη θρησκεία που μεγάλωσε εκεί στο κράτος του, έρχεται ο Θεός να του αποκαλύψει το θέλημά του. Έρχεται ο Θεός να του δείξει ποιο είναι το θέλημά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ειδικά εμείς, αδερφοί, σαν Έλληνες εδώ, έχουμε μεγαλώσει κάτω από διατάγματα. Ήμασταν όλοι μέσα σε ένα θρησκευτικό σύστημα. Τα βλέπαμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα από όταν μας άνοιξε ο Κύριος τα μάτια να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού. Και εγώ, ένας άνθρωπος θρησκευόμενος, γύριζα σε όλη την Ελλάδα με τη μητέρα μου, να πάμε σε διάφορα μοναστήρια από εδώ, από εκεί, νομίζοντας ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού, χωρίς να ξέρουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και σήμερα είναι πολλοί άνθρωποι, αδερφοί, που αγαπάνε το Θεό, αλλά δεν γνωρίζουν τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Ευχαριστούμε το Θεό. Και αυτό που επικαλούνται είναι το «έτσι τα βρήκαμε». Και μένουν σε αυτό και αναπαύονται και δεν ξέρουν πόσο Κύριος, ποιο είναι το θέλημά του και τι θέλει από αυτούς. Και αυτό που συστήνουμε στους ανθρώπους, αδερφοί, πάρτε το Ευαγγέλιο στα χέρια σας, κάντε μία μικρή προσευχή να αρχίσει ο Θεός να σας αποκαλύπτει το Λόγο Του. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αδερφοί, αλλά αποκαλύπτεται. Μα έχω γεννηθεί σε ένα κράτος που έχει την καλύτερη θρησκεία. Και ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές και οι υπόλοιποι εκεί που γνωρίσανε το Θεό ήτανε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ήτανε σε ένα κράτος που είχαν μια πολύ καλή θρησκεία. Είχανε την Παλαιά Διαθήκη στα χέρια τους, είχανε τους προφήτες, είχανε τους πατέρες, την Πεντάτευχο εκεί, γνωρίζανε καλά τα πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά δεν γνωρίζανε, αδερφοί, το θέλημα του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Και έρχεται ο Θεός σιγά σιγά να τους αποκαλύπτει τώρα αυτό το καινούργιο ξεκίνημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, στη φωνή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Ένας άνθρωπος, ο Κορνήλιος, εκατόνταρχος, ενώ υπάρχει ρωμαϊκή κατοχή στο κράτος του Ισραήλ, και καταλαβαίνουμε ποια είναι η ψυχολογία των ανθρώπων που ζουν εκεί όταν υπάρχει κάποια κατοχή στρατιωτική. Δεν είναι καλύτερη ψυχολογία των ανθρώπων εκεί που ζουν.
Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ευσεβής άνθρωπος και δεν παίζει ρόλο, αδερφοί, που υπηρετεί κάποιος, που είναι, σε ποιο κράτος είναι μεγαλωμένος, ποια είναι η δουλειά του. Ένας άνθρωπος ευσεβής που διψάει για το Θεό, νηστεύει, προσεύχεται, κάνει ελεημοσύνες, βοηθάει τους φτωχούς ανθρώπους. Έχει πίστη με έργα, αδερφοί, αυτό που γνωρίζει το κάνει καλά. Ο Θεός βλέπει τα ελαττήρια της καρδιάς του Κορνήλιου και έρχεται ο Θεός, αδερφοί, να αποκαλύψει τώρα το θέλημά του, να του δώσει οδηγία για να έρθει σε συνάντηση με το σκεύος του Θεού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν λέει ο Κορνήλιος, ξέρεις κάτι, μου δείξε ο Κύριος, έστειλε άγγελο, μου μίλησε. Α, ωραία, είμαι ευλογημένος άνθρωπος, σημαίνει, δεν ακούω τίποτα τώρα. Εγώ δεν ακούω κανέναν, Είμαι ευλογημένος από το Θεό, έχω χαρίσματα από το Θεό. Έχω χάρισμα από το Θεό, εγώ δεν ακούω κανέναν. Τι να μου πει τώρα εμένα ο Πέτρος. Εδώ ήρθε ολόκληρος άγγελος από το Θεό και μου μίλησε. Με αστραφτερά ρούχα εκεί, δεν είναι και μια απλή συνάντηση, αδερφή, να έρθει άγγελος από τον ουρανό να σε επισκεφτεί. Είναι κάτι το φοβερό. Ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, βλέπουμε, αδερφή, τι ωραία καρδιά έχει. Και αυτό είναι η αφιέρωση που είχε αυτός ο άνθρωπος, με νηστείες, με προσευχές. Και είναι καλό, αδερφή, να φέρνουμε έτσι και τα αιτήματά μας με νηστεία και προσευχή. Να ζητάμε από το Θεό, να έρχεται ο άνθρωπος να αγιάζεται ενώπιον του Θεού. Και έχει πολύ μεγάλη δύναμη η νηστεία. Σαν να πηγαίνει το αίτημά σου σαν ένα συστημένο γράμμα ενώπιον του Θεού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν μπορεί να παραβλέψει ο Θεός, αδερφοί, τον αγώνα σου. Βλέπει ο Θεός τον αγώνα σου, βλέπει τα δάκρυά σου, τα φυλάει σε χρυσές φιάλες. Έχουμε ένα Θεό μισθαποδότη. Δεν έχουμε ένα Θεό που δεν θα σου δώσει σημασία στον αγώνα σου, θα σε ανταμείψει. Έστω, λέει, και ένα ποτήριο, λέει, ψυχρού ύδατος να δώσετε, λέει, δεν θα χάσετε, λέει, το μισθό σας. Ευχαριστούμε το Θεό, έχουμε να κάνουμε με ένα μισθαποδότη Θεό. Και έρχεται ο Κύριος, στέλνει τον άγγελο τώρα και τον ειδοποιεί τον Κορνήλιο. Τι θα κάνεις, πού θα πά να βρεις τον άνθρωπο το δικό μου που θα σου πει τι πρέπει να κάνεις, να κάνεις το θέλημά μου. Και μ' αρέσει οι ενέργειες που διαβάσαμε, αδερφοί, με λεπτομέρειες εδώ μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάλεσε εκεί πέρα τους στρατιώτες του, τους υπηρέτες. Κάλεσε τους συγγενείς του, τους γνωστούς του, ο Κορνήλιος. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν είπε τώρα εγώ, για μένα είναι η ευλογία. Εμένα θα μιλήσει μόνο ο απεσταλμένος του Θεού. Άσε τώρα, μη φωνάξουμε κι άλλους εδώ και έχουμε και φασαρία στο σπίτι. Και χαλάσω και τα έπιπλα και βάλω και τη γυναίκα εδώ σε φασαρία να φτιάχνει το σπίτι. Μόνος μου τώρα αχάσω αυτή την ευλογία με τον άνθρωπο του Θεού. Ανοίγει το σπίτι του, αδερφοί, φωνάζει ευσεβείς ανθρώπους, ανθρώπους που διψάνε να μάθουνε τι λέει ο Θεός για αυτούς, τι θέλει ο Θεός για αυτούς. Και αν διψά σήμερα, αδερφέ μου, να μάθεις τι θέλει ο Θεός από σένα, ο Θεός θα έρθει σε συνάντησή σου. Αλληλούια. Παρατηρεί ο Θεός, αδερφοί, βλέπει τι θέλει το παιδί μου. Ευσεβής άνθρωπος. Και στέλνει ο Κορνήλιος, αδερφοί, μακριά να πάνε εκεί οι απεσταλμένοι να φωνάξουν τον Πέτρο, τον αδερφό μας που προσεύχεται και φιλοξενείται σε ένα σπίτι εκεί πέρα, αδερφού, σε ενός Βερσοδέψη, μας αξίωσε μια φορά και μας φιλοξένησε ένας αδερφός Βερσοδέψης εκεί στη Σάμμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αδέρφια, αδερφοί, που έχουν αυτό το χάρισμα της φιλοξενίας. Ήθε ο Κύριος να ανταποδώσει εκατονταπλάσια σε αυτούς. Ξένος ήμουνα, λέει, και με φιλοξενήσατε, λέει ο Κύριος. Πήγαμε πρώτη φορά στη Σάμμο, γαμήλιο ταξίδι, το 1993. Αδερφοί, αυτή είναι η αγάπη του Θεού, είναι τα σπλάχνα του Θεού. Μάθανε ένα καλό ζευγάρι, αδέρφια μας, που αυτή τη στιγμή είναι στον ουρανό, είναι στον Κύριο και οι δύο. Μάθανε ότι δύο αδέρφια μας, νιώπαντροι, έρχονται από την εκκλησία της Νίκαιας για γαμήλιο ταξίδι στη Σάμμο. Δεν τους ξέραμε, πρώτη φορά πηγαίναμε σαν ζευγάρι, σαν εγώ είχα πάει παιδάκι εκεί πέρα γιατί καταγόταν ο πατέρας μου. Και ήρθε ο αδερφός 4-5 η ώρα τα ξημερώματα
στο καράβι να μας υποδεχτεί. Ευχαριστούμε το Θεό. Λογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και μας έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του, αδερφέ. Αυτά κάνει ο Θεός, αδερφή. Πάρε, λέει, αδερφέ μου, αυτό το σπίτι, κρατήστε το όσο θέλετε. Μείνετε όσο θέλετε. Όλο το νοικοκυριό μέσα, χωρίς να σε ξέρει ο άλλος, αδερφή. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αδερφή. Ο Θεός τα κάνει αυτά τα πράγματα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ήταν ένα ευλογημένο αντρόγινο, έτσι, που δίνανε τις υπηρεσίες του στο έργο του Θεού. Και ο Κύριος τους κάλεσε, ήταν ηλικιωμένοι, μεγάλη σε ηλικία, και τους πήρε κοντά του μετά από πολλά χρόνια. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος τώρα έρχεται και δείχνει μια ωραία όραση στον Πέτρο. Έρχεται να προετοιμάσει τον άνθρωπο του Θεού για αυτό που θα συναντήσει, για αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός να κάνει. Δεν έχουν μάθει οι μαθητές του Κυρίου τώρα ότι πρέπει να πάνε να συναντήσουν και εθνικούς ανθρώπους, να τους πούνε το θέλημα του Θεού? Είναι κάτι αδιανόητο για αυτούς. Και έρχεται ο Θεός και δείχνει ένα σεντόνι με διάφορα ζώα μέσα. Σφάξον και φάγε, λέει Πέτρε. Μη γίνεται, ο Κύριε, εγώ να φάω αυτά τα ζώα που απαγορευότανε. Ό,τι εγώ καθάρισα, σύ μη λέγεις βέβυλο. Ευχαριστούμε το Θεό. Εν απορία τώρα ο Πέτρος. Τι συμβαίνουν όλα αυτά? Περίμενε, αδερφέ. Μη βιάζεσαι. Καμιά φορά βιαζόμαστε. Τι θα κάνει ο Θεός? Τι θέλει να κάνει ο Θεός? Περίμενα εν υπομονή, λέει τον Κύριο. Περίμενε, αδερφέ μου. Δια της υπομονής θα κερδίσετε τα ψυχά σας. Περίμενε να δεις το τέλος της υποθέσεως. Ο Θεός μπορεί να αργεί καμιά φορά, αδερφή, αλλά δεν λησμονεί. Ευχαριστούμε, το έχει το δικό του ρολόι ο Θεός. Εμείς βιαζόμαστε να γίνουν όλα γρήγορα. Με κάλεσε ο Θεός, γρήγορα όλα. Βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Του μίλησε αυτόν τον άνθρωπο, δεν πίστεψε. Καμιά φορά μπορεί να πει και ο άνθρωπος του Θεού, παρασυρώμενος έτσι καμιά φορά τον ενθουσιασμό του, αυτός ο άνθρωπος δεν σώζεται. Μην λέμε, αδερφοί, για κανέναν άνθρωπο ότι δεν σώζεται. Ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Είναι ανάμεσά μας ένας αδερφός, πριν 24 χρόνια άκουσε για τον Χριστό. Χότανε κοντά, ωραία, καλά. Λογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου, δεν πίστεψε τότε. Δεν προσκολήθηκε, όχι δεν πίστεψε, δεν προσκολήθηκε. Είχε διωγμό από το σπίτι του. Περάσαν 24 χρόνια, αδερφοί. Έρχεται ο Θεός και κάνει, αδερφοί, πράγματα θαυμάσια. Εμείς λέμε, πάει αυτός ο άνθρωπος, τι έγινε, περάσαν τόσα χρόνια. Αλλά ο Θεός εργάζεται, αγαπητά αδερφιά. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να απαγοητευόμαστε. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Κύριος επισκέφτηκε τον αδερφό μας τον Παναγιώτη, τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και τώρα είναι ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε το Θεό. Κάνει ωραία πράγματα ο Θεός. Και πάνε οι απεσταλμένοι εκεί, βρίσκουν τον Πέτρο και του μιλάνε, και ενώ Πέτρος λέει διελογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το Πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσει. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Τι ωραία να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας μιλάει, να έχει επικοινωνία ο άνθρωπος του Θεού, να έρχεται να παίρνει οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Τι ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, λεγόμενοι χριστιανοί, δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν χρειάζεται, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Χρειάζεται, και πολύ χρειάζεται. Και θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσά μας, θέλουμε στη ζωή μας να εργάζεται, να μας μιλάει, να μας καθοδηγεί, να μας κατευθύνει. Σας συμφέρει να φύγω εγώ, είπε ο Κύριος. Θα στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ο οποίος, λέει, θα σας υπενθυμίσει πάσα την αλήθεια. Ευχαριστούμε το Θεό. Εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει στον άνθρωπο του Θεού. Ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσει, σηκωθείς λοιπόν κατάβυθι και είπαγε μετ' αυτόν, μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Οδηγία στον άνθρωπο του Θεού. Είναι ωραίο, αδερφή. Περίμενε να σου δώσει την οδηγία ο Θεός, αδερφέ. Βιαζόμαστε, καμιά φορά συναντάμε αδερφούς που βιάζονται να κάνουν πράγματα στη ζωή τους χωρίς να έχουν πάρει οδηγία από το Θεό. Περίμενε, αδερφέ μου. Προσευχή σου στο Θεό, νίστεψε, αφιερώσου. Μείνε στα γόνατα, ζήτα την οδηγία του Θεού. Τι ωραία είναι να έρχεται το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, και να σε οδηγεί, να σου μιλάει.
Και όταν σου μιλήσει ο Θεός, όταν σου μιλήσει το Πνεύμα του Θεού, ευχαριστούμε το Θεό, είσαι αναπαυμένος, είσαι σίγουρος, δεν έχεις καμία αμφιβολία. Ιδέπον είπον ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος τον Θεό και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρά σου. Ένας θεοσεβούμενος άνθρωπος με καλή μαρτυρία, και πολύ καλή μαρτυρία, είναι δίκαιος άνθρωπος, και αυτός μας απέστειλε τώρα και σε προσκαλεί. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω εφιλοξένησε, και τη δε επαύριο λέει εξήλθε ο Πέτρος με ταυτόν και την έστ των αδερφών των απο της Ιώπης υπήγων με ταυτόν. Βλέπουμε τους αδερφούς πως περιτριγυρίζουν γύρω τους εργάτες, αδερφοί. Και αυτό μάθαμε από την αρχή που μπήκαμε στην εκκλησία, αδερφοί. Και είναι ωραίο αυτό. Αν είσαι καινούργια ψυχή, αν είσαι νέος αδερφός, προσκολήσου δίπλα στους εργάτες του Θεού. Δεν θα χάσεις, αδερφέ. Θα πάρεις, θα εκπαιδευτείς. Μα εγώ τα ξέρω. Μα εμένα με οδηγεί ο Θεός. Περίμενε, αδερφέ μου. Πήγαινε κοντά με τους εργάτες του Θεού. Μάθε να συνεργάζεσαι με τους εργάτες του Θεού. Είναι ωραίο. Πήγαινε στο έργο του Θεού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πήγανε κοντά ή από τις Ιώπης και την επαύριο εισήλθον εις την Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος περιέμενε αυτούς συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Έχει μαζέψει κόσμο. Έχει ετοιμάσει μια μικρή συνάθρηση ο Κορνήλιος. Περιμένει τον άνθρωπο του Θεού με σεβασμό. Δεν κοιτάει να πάρει την ευλογία μόνος του, αλλά έχει φωνάξει ανθρώπους, τους έχει πει ωραία λόγια, αλλά έχει και καλή μαρτυρία. Είναι αυτό που είπε ο Κύριός μας, ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων. Ωραίο, ωραία μαρτυρία η ζωή μας. Και είναι καλό, αδερφοί, η ζωή μας να δείχνει το Χριστό. Καλά είναι να μιλάμε, να λέμε, αλλά η ζωή μας δείχνει, η ζωή σου, αγαπητέ αδερφέ, αγαπητή αδερφή, δείχνει η ζωή σου το Χριστό. Μας έλεγε ένας αδερφός αγαπητός, το εξομολογήθηκε από τον Άμβονα. Μίλαγε για το Χριστό στην εργασία του, μίλαγε το Ευαγγέλιο. Ωραία τα έλεγε, σωστά τα έλεγε. Του λέει μια συνάδελφος, Δημήτρη, του λέει, πολύ καλά τα λες, του λέει. Πολύ ωραίος ο λόγος του. Πράγματι λες την αλήθεια. Πράγματι είσαι του Ευαγγελίου. Αλλά ποτέ δεν θέλω να σου μοιάσω. Πα, τεινάχτηκε ο αδερφός. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ο χαρακτήρας σου είναι τέτοιος που δεν θέλω να σου μοιάσω. Και να προσέξουμε, αγαπητά αδέρφια, τους χαρακτήρες μας. Να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Χριστού. Τη γλυκύτητα, το σεβασμό, την ευσέβεια. Αδέρφια μου, να βλέπουμε αλλήλους υπερέχοντας. Μα δεν ξέρει αυτός, δεν έχει την αλήθεια. Εγώ έχω την αλήθεια, εγώ είμαι αναγεννημένος. Εγώ έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Σεβάσου και τον άνθρωπο που δεν ξέρει, γιατί είναι και δικαιολογημένος, αδερφοί. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν έχουν επίγνωση. Μα του έχω μιλήσει τόσες φορές για το Θεό και δεν έχει καταλάβει. Περίμενε, αδερφέ μου, δείξ' το εσύ με τη ζωή σου, με τα σπλάχνα σου, με την αγάπη σου, με την ευσέβειά σου. Δείξ' του το καλό παράδειγμα και θα έρθει και πάλι να σε βρει, να σε συναντήσει. Και πήγε, αδερφή μου, ο Κορνήλιος μόλις συνάντησε τον άνθρωπο του Θεού, είχε μέσα στην καρδιά του τι σεβασμό. Πώς βλέπεις τους εργάτες του Θεού? Πώς βλέπεις τον απεσταλμένο του Θεού? Περνάς από δίπλα του και δεν του δίνεις ούτε το χέρι σου? Το χαιρετήσεις τον αδερφό σου? Να τον ασπαστείς, να τον αγκαλιάσεις? Ενφιλήματι Αγίω. Ασπαστείτε, λέει, ενφιλήματι Αγίω. Θα προσπεράσεις τον άνθρωπο του Θεού, τον αδερφό σου που τον έχει ο Θεός αποστείλει? Θα τον προσπεράσεις? Δεν θα του δώσεις σημασία? Εδώ ο Κορνήλιος, ένας άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί, δεν γνωρίζει καλά τα πράγματα του Θεού, αδερφέ. Πέφτει αμέσως να προσκυνήσει τον Πέτρο. Δεν γνωρίζει την αγάπη που αισθάνεται ότι ήρθε ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό αισθάνεται να κάνει εκείνη την ώρα. Φυσικά ο Απόστολος Πέτρος δεν δέχεται αυτή την προσκύνηση, αδερφοί. Παρόλο σήμερα που οι θρησκείες έχουν μπερδέψει τους ανθρώπους. Προσκύνα αυτό τον Άγιο, προσκύνα τον άλλο Άγιο, προσκύνα τον άλλον, προσκύνα εκεί, προσκύνα εκεί. Μόνο ο Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν θέλεις λατρεύσει. Να μάθουμε, αδερφοί, να δώσουμε την προσκύνηση στον Κύριο. Σήκω πάνω του, λέει ο Πέτρος. Άνθρωπος είμαι, λέει.
Εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Μην προσκυνάμε ανθρώπους, αδερφοί. Ξέρεις ποιος είναι αυτό, τον προσκυνήσω. Του κάνω μεγάλες τιμές. Κάτσε. Μην πέσουμε και σε προσωποληψία, αδερφοί. Αγαπάς τον αδερφό σου, όπως θέλει ο Κύριος. Όλα τα αδέρφια σου τα αγαπάς. Ατιμάς τους εργάτες του Θεού, πως το λέει ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Στο πρόσωπο του αδερφού σου θα βλέπεις τον Χριστό. Έτσι ένας αδερφός μας, μπορεί να σας το έχω ξαναπεί, ζήταγε από τον Κύριο: Κύριε, δείξε μου, θέλω να μου δείξεις το πρόσωπό σου. Να προσεύχομαι να ξέρω το σωστό το πρόσωπό σου που είχες εδώ στη γη ποιο είναι. Γιατί βλέπω διάφορες ζωγραφιές, πίνακες. Στη μια τον έχουν εξανθώ το Χριστό, την άλλη μελαχρινό, την άλλη καστανό. Διάφορες φιγούρες, προσωπικότητες. Ποιο είναι το πρόσωπό σου, Κύριε? Και του δείχνει ο Κύριος έναν αδερφό. Λέει: Κύριε, τον αγαπάω τον αδερφό, αλλά θέλω να μου δείξεις το πρόσωπό σου. Του δείχνει έναν άλλον αδερφό ο Κύριος την άλλη μέρα. Λέει: Και αυτόν τον αδερφό τον αγαπάω, αλλά θέλω να μου δείξεις το πρόσωπό σου. Την άλλη μέρα του δείξε όλη την εκκλησία φωτογραφικά. Έτσι έναν ένα πρόσωπο, όλα τα αδέρφια, και το είπε σε ένα πρεσβύτερο και του είπε: Αδερφέ, στο πρόσωπο του αδερφού σου θέλει ο Κύριος να βλέπεις το Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το πήρε το μάθημα ο αδερφός, και του μπήκε και η επιθυμία από εκείνη τη μέρα να ανέβει να το πει στον άμβονα. Αλλά ντρεπόταν, ήταν νέος, δεν είχε λάβει πνεύμα Άγιο, δεν είχε το θάρρος. Και μια μέρα εκεί που σηκωνόμαστε οι πρεσβύτεροι και κάνουμε ένα απολογισμό την πρωτοχρονιά, το έργο του Θεού πώς πάει εκεί στη Νίκαια, έτσι, αφού μιλάγανε οι πρεσβύτεροι, σήκωσε το χέρι του ο αδερφός μας ο Νικολακόπουλος και γύριζε το χέρι του μέσα στην αίθουσα και σταμάτησε πάνω στον αδερφό, αυτόν που είχε δει αυτό το όνειρο, και λέει: Αδερφέ μας Αντώνη, έλα να μας πεις τι σου έχει δείξει ο Κύριος. Ευχαριστούμε το Θεό, και έγινε ευλογία για όλη την εκκλησία, αδερφοί. Και χαίρομαι για το χαρακτήρα, αδερφοί, αυτού του ανθρώπου εδώ, του Κορνήλιου, του εκατόνταρχου, του αξιωματικού, που το σέβονται και το φοβούνται και έχει διαταγές του άτομα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευσεβής. Και έρχεται εκεί ο Πέτρος και τους εξηγεί και τους λέει τα πράγματα του Θεού. Τους εξηγεί το θέλημα του Θεού, ότι ο Θεός επ' αληθείας γνωρίζει ότι δεν είναι προσωπολήτης, αλλά εν παντή έθνη, ως της φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Αδερφέ μου, σε δέχεται ο Θεός. Δεν σε απορρίπτει ο Θεός. Όπου και να βρίσκεσαι, όπου και να είσαι αυτή την ώρα και ακούς αυτά τα λόγια, σε δέχεται ο Ιησούς Χριστός. Όσο αμαρτωλός και αν είσαι, όπου επερίσσευσε, λέει, η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Θεού, σε δέχεται ο Κύριος. Μα έχω κάνει πολλά στη ζωή μου, μα έδιωξα την εκκλησία του Θεού. Σήμερα αν ακούσετε, λέει, τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίες σας. Σήμερα μετανόησε και ζήτησε το Χριστό να έρθει στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί που τους μιλάει το Λόγο του Θεού και τους εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος και τους λέει ότι του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό, βλέπουμε τις ωραίες ενέργειες του Θεού. Και ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας το Λόγο. Έρχεται να συμμαρτυρήσει ο Θεός στην Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Συμμαρτυρεί ο ίδιος ο Θεός. Έρχεται ο Θεός και βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αλληλούια. Μα πιστεύετε στο Πνεύμα το Άγιο? Και βέβαια, και το πιστεύουμε και το λαμβάνουμε, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Δεν είναι ένα απλό βιβλίο, αγαπητοί αδερφοί, που γράφτηκε από ανθρώπινη σοφία, που γράψανε άνθρωποι με σοφία ανθρώπινη, αλλά ένα βιβλίο που γράφτηκε δια Πνεύματος Αγίου. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο Θεός και βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο αυτούς που ακούγανε. Έρχεται να επισφραγίσει αυτή την όραση που έδειξε στον Απόστολο Πέτρο, ότι το Πνεύμα το Άγιο, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο για τους Ιουδαίους. Ο Ιησούς Χριστός είναι για όλα τα έθνη. Αυτό που είχε παραγγείλει ο Κύριος μας, υπάγεται εις όλα τα έθνη και κηρύξατε το Ευαγγέλιο. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί.
Δεν είναι μόνο για αυτό το λαό Ισραήλ ο Θεός, αλλά είναι για όλα τα έθνη, από όπου και να είσαι. Την Αφρική, από την Ασία, από την Αλβανία, από όπου και να είσαι, σε αγαπάει ο Χριστός, σε δέχεται ο Χριστός. Και ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο και μιλάγανε γλώσσες και ξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσες και μεγαλύνοντας το Θεό. Μα τι κάνετε εκεί και μιλάτε γλώσσες, μεγαλύνουμε το Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο μεγαλύνει το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύνατε της να εμποδίσει το είδωρ, ώστε να βαφτιστώσει ούτι ήτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος μπορεί να τους εμποδίσει? Θα κάνουνε τώρα το θέλημα του Θεού με επίγνωση. Όστις πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί. Δεν είναι, αδερφέ μου, όταν σε βαφτίσανε μωράκι και αντί να πεις εσύ το πιστεύω, να το λένε κάποιοι άλλοι. Αλλά πρέπει να βαφτιστείς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με επίγνωση. Να ξέρεις ποιον θα ακολουθήσεις. Να δώσεις την καρδιά σου στον Χριστό. Να πιστέψεις με όλη σου την καρδιά στον Χριστό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και προσέταξε αυτούς να βαφτιστώσει εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρακάλεσαν αυτόν να διαμείνει ημέρα στηνάς. Και όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, έρχεται ο Θεός και μένει ανάμεσά μας. Η υπακοή είναι καλύτερα, λέει, παρά τα στησίας, παρά το πάχος των κρυών. Όταν υπακούει ο άνθρωπος του Θεού, Κύριε, θα κάνω αυτό που μου λέει ο λόγος σου, θα έρθει η ευλογία στη ζωή σου, αδερφέ μου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.